Λουκέτο έβαλαν τους τελευταίους μήνες στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων οκτώ αρτοποιεία, κάποια από τα οποία μάλιστα με παράδοση και λειτουργία δεκαετιών και με τους ιδιοκτήτες τους να βρίσκονται λίγα χρόνια μακριά από το να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα για τη σύνταξή του η κατάσταση στον κλάδο είναι δραματική και όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Αρτοπιών χειρότερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έπειτα πολύ χειρότερη μάλιστα και από τα δύσκολα πρώτα χρόνια της μνημονιακής κρίσης. Μόλις τους τελευταίους τρεις μήνες σε πανελλαδικό επίπεδο έχουν βάλει λουκέτο περισσότερα από 200 αρτοπία χωρίς η επιδεινούμενη κρίση να αφήνει εκτός της κατάστασης αυτής και τα αρτοπία των Ιωαννίνων. Η πρωτεύουσα της Υπήρου μάλιστα που διαχρονικά θεωρείται ως η μητρόπολη της αρτοποιίας λόγω της μακράς παράδοσης των υπηρωτών Αρτοπιών δεν μπορεί πλέον να αντέξει. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοπιών Ιωαννίνων Θεόδωρο Σύνδρος και αυτό αποτυπώνεται σε όλο ένα περισσότερα κλειστά καταστήματα. Εμείς σαν αρτοποιοί βάζαμε πλάτη, βάζαμε, κρατούσαμε τις τιμές χαμηλές με απορρόφηση και με ιδίαν συμμετοχή απάνω στο αυτό το κομμάτι που λέγεται ψωμί για να μπορεί να το παίρνει ο κάθε πολίτης, ο κάθε πελάτης μας. Ε, αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η ενέργεια έχει ξεφύγει και όπως γνωρίζετε ότι τα αρτοπία είναι από τις πιο ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Χρειάζονται σαφώς το ρεύμα, Σαφώς το πετρέλαιο, σαφώς το αέριο, το πέλετ είναι πάρα πολλέ μορφές ενέργειας που όλες αυτές οι μορφές ενέργειας έχουν πάρει την ανιούσα. Δυστυχώ, βρισκόμαστε σε ένα, σε ένα συγκυριακό έτσι σε σκόπελο θα το έλεγα το ότι αρχίζουν και κλείνουν καταστήματα. Για να κλείσει ένας φούρνος ήταν πάρα πολύ δύσκολα πριν μια δεκαετία θα εξαντλούσε πάρα, πολλά, πάρα πολλούς τομείς. Τώρα αυτή τη στιγμή, ε, ειδικά το τελευταίο δίμηνο-τρίμηνο, έχουν κλείσει πάνω από 200 μαγαζιά σε όλη την επικράτεια και στην πόλη μας κάποια και υπολογίζουμε το ότι ε, με τις πληροφορίες που συλλέγουμε σαν ομοσπονδία, το 85% των αρτοποιείων που είναι σε όλη τη χώρα συσσωρεύουν χρέη αυτή τη στιγμή. Και το 15% εξ αυτών είναι έτοιμα να κλείσουν αν θα βγάλουν γιορτέ Χριστούγεννα. Οι αρτοποιοί ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε γενναίε επιδοτήσει καλύπτοντα την αύξηση του ενεργειακού κόστου αφενό, να μειώσει το ΦΠΑ στο ψωμί στο 6% και τέλο να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Σαφώ τη μείωση του ΦΠΑ. Σαφώς τη μείωση του ΦΠΑ να φτάσει στο 6% όπως είναι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες το ψωμί, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, γιατί αντιλαμβάνεστε είστε μέσα στην αγορά καθημερινώς το πετρέλαιο έφτασε 2,5, 2,10, 2,15 το λίτρο με το 1,40 που αγοράζαμε πώς να δικαιολογήσει τα 8-10 λεπτά που έβαλε ο κάθε συνάδελφος επάνω στην τιμή της Φρατζόλας πώς να βγούμε αυτή τη στιγμή απέναντι στην ενέργεια που σας είπατε ότι η ενέργεια την πληρώναμε 7, από 7 έως 11 και τώρα την πληρώνουμε 30 και 35 Τώρα όμως αυτή τη στιγμή φτάσαμε, έφτασε ο κόμπος το χτένι, κλείνουν καταστήματα, κλείνουν συνάδελφοι που θέλανε δύο χρόνια, τρία χρόνια να βγουν στη σύνταξη, που είναι μεγάλο το ποσοστό αυτό, πιστέψτε με, των συναδέλφων. Σαφώ δεν θέλουν να βάλουν διάδοχη κατάσταση τα παιδιά του μέσα να μπουν να ταλαιπωρηθούν με όλε αυτέ τι διακυμάνσει που έχει επηρεαστεί ο τομέα μα και δεν μπορούν να πληρώσουν τι ασφαλιστικέ του εισφορές γιατί έπρεπε να πληρώσουν το ρεύμα, γιατί έπρεπε να πληρώσουν αυτό. Γι' αυτό σας είπα ότι συσσωρεύουμε χρέη.